Παναγιώτη, τα συμπεράσματα από αυτό φιλικό κόντρα σε μια ομάδα που βρίσκεται σε υψηλότερο στάδιο σε ό,τι αφορά την προετοιμασία. Εντάξει, ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας, ένα πολύ καλό τεστ. Ήταν μια νέα ομάδα και σε ηλικία, αλλά γενικά έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Είδαμε κάποια πράγματα που θέλαμε για μας, ας πούμε το high press που το θέλουμε στο παιχνίδι μας, πώς το εφαρμόσαμε. Ήταν μια αρκετά ποιοτική ομάδα κατ' εμέ, με ένα τερματοφύλακα που είχε μια ευκαιρία με τα πόδια, οπότε ήταν δυσκολότερο για μας, αλλά είδαμε ότι κλέψαμε πολλές μπάλες και είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη συνέχεια της προετοιμασίας μας και για τον ανερχόμενο αγώνα που έχουμε στις 10 Αυγούστου που είναι πολύ σημαντικός. Είσαστε εδώ περίπου 10 μέρες στην Αυστρία, δουλεύετε καθημερινά, μονές, διπλές προπονήσεις. Τι είναι αυτό που βελτιώνεται, τι είναι αυτό που βλέπεις εσύ ότι εξελίσσεται κάθε μέρα στην ομάδα? Πέρα από το αγωνιστικό, πιστεύω ότι αυτό που έχουμε αρχίσει και βελτιώνουμε πάρα πολύ είναι ότι φτιάχνουμε ένα σύνολο, μια ομάδα, μια οικογένεια. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη σεζόν, γιατί έρχονται κρίσιμοι αγώνες, σημαντικοί αγώνες για μας. Θέλουμε να στεφτούμε για άλλη μια φορά πρωταθλητές, όπως αξίζει να είναι ο Ολυμπιακός. Οπότε για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό με αυτόν τον προπονητή και γενικά με όλο το staff, ότι έχουμε αρχίσει και φτιάχνουμε μια οικογένεια και πιστεύω ότι το δείχνουμε και εμείς στο γήπεδο αρκετές φορές. Ποια είναι η κατάστασή σου και ο προσωπικός στόχος εν ώψη της νέας σεζόν, μία ακόμα σεζόν στον Ολυμπιακό? Αυτό που έχω πει και το λέω συνέχεια, για μένα το πιο σημαντικό είναι να είμαι υγιής. Δεν το λέω ούτε για να κλαφτώ ούτε τίποτα, αλλά για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γενικά, το εύχομαι και στους συμπαίκτες μου και στους προπονητές μου και σε όλους γενικά. Οπότε αυτό είναι το βασικό. Και από εκεί και πέρα, να βελτιώνουμε, να παίρνω περισσότερα παιχνίδια στα πόδια μου, να δουλεύω, γιατί μόνο έτσι θα καταφέρω να αγωνιστώ και να είμαι ένα βασικό στέλεχος στον Ολυμπιακό. Οπότε αυτό σε μένα είναι ο στόχος μου και κυρίως και το πιο βασικό, να ξαναγίνω για μια φορά πρωταθλητής μετά από χρόνια. Και πες μας λίγο την άποψή σου. 36 χρονών είναι ο κύριος Ελαραμπή, 3 γκολ έχει βάλει εδώ. Πώς τον βλέπετε καθημερινά, ποια είναι η εξέλιξή του, τι σημαίνει και για εσάς να βλέπετε ένα παιδί, έναν παίχτη τόσο έμπειρο, τόσο μεγάλη ηλικία, να είναι τόσο ενεργός? Το μυστικό του Γιούσεφ είναι ότι ενώ είναι 36, μέσα στην προπόνηση και έξω από το γήπεδο, είναι σαν παιδί, είναι δίπλα μας. Έχει πολύ καλές σχέσεις γενικά με όλους τους παίχτες, οπότε είναι πολύ σημαντικό για μας να τον έχουμε δίπλα μας, γιατί έχουμε μια προσωπικότητα που είναι σημαντικό για μας τους νεότερους, αλλά γενικά για όλη την ομάδα να είναι κοντά μας. Και είναι ακόμα πιο όμορφο να τον βλέπουμε να είναι σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή την κατάσταση ακόμα και τώρα. Πώς βλέπεις τον ανταγωνισμό στα στόπερ? Βλέπουμε αρκετά σχήματα με τον Ντόι, τον Εμπά. Εγώ προσωπικά δεν έχω ανταγωνισμό με κανέναν, έχω συναγωνισμό. Ειδικά με τον Αντρέα, με τον Ουσεϊνού, με τον Μπακαλιάν είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να παίζεις μαζί τους, γιατί εκτός ότι μοιράζει μια θέση, είναι και Έλληνες, εκτός από τον Ουσεϊνού που έχει γίνει και αυτός σιγά σιγά έχει αρχίσει και γίνεται Έλληνας. Οπότε δεν έχω κανέναν ανταγωνισμό, δεν το βλέπω καθόλου έτσι. Και πιστεύω ότι έχουμε φτιάξει μια ωραία τετράδα μέχρι στιγμής και είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε ένας για τον άλλον, γιατί αν δεν βοηθάω εγώ τον Ντόι ή αν δεν βοηθάει ο Ντόι τον Μπα, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πάρουμε καλά αποτελέσματα. Η αποχώρηση του Σουκράτη, ενός τόσο σημαντικού ποδοσφαιριστή, τι χώρο αφήνει σε σένα και αγωνιστικά αλλά και πνευματικά, ψυχολογικά, μιας και γνωρίζεις ακριβώς τι είναι ο οργανισμός Ολυμπιακός? Εντάξει, ο Σουκράτη εγώ το γνωρίζω και από πιο παλιά, από το Ντόρτμουντ, όταν ήμουν στο Λεβερκούζεν, με είχε βοηθήσει. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής, ένας άνθρωπος που εμένα προσωπικά με έχει στιγματίσει. Είναι κάτι παραπάνω από συμπαίκτης πια. Πραγματικά του εύχομαι ό,τι καλύτερο, γιατί το αξίζει. Είναι ένας, προσωπικά για μένα, στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ένας legend, οπότε να έχει και την ανάλογη, το ανάλογο τέλος της καριέρας του, που πραγματικά το αξίζει. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.